κρεσέντο. Οι σακούλες μετά εκεί στην είσοδο. Μην προσκύνονται οι γέμες, εδώ. Εδώ εκεί. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις είναι με αυτούς στους οποίους ανήκει το περιβάλλον, στην επόμενη γενιά. Και αποφασίσαμε να κάνουμε δράση μαζί με το πρώτο γυμνάσιο, το πρώτο λύκειο και το ΕΠΑΛ, να ευχαριστήσω και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τα παιδιά που συμμετέχουν και να αποδείξουμε έτσι ότι για μας το περιβάλλον είναι πρώτη στο αγαθό, πρώτη στο προϊόν και είναι η πρώτη στη σκέψη μας για να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε και να το παραδώσουμε σε αυτά τα παιδιά και τις επόμενες γενιές. Ο Δήμος Χερμινισσίου, όπως ξέρετε, έχει τα τελευταία χρόνια κάνει πολύ σημαντικές δράσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, είτε αυτό αφορά την αποκατάσταση όλων των ενεργών χυτά, όσο επίσης και την άριστη διαχείριση απορριμμάτων που κάνουμε με τη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης και την μεταφορά των απορριμμάτων στη Λαμία, τη συμμετοχή μας στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος, με τα πολλά έργα που κάνουμε, έργα αποχετεύσεων για την προστασία και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων μας, με τα πολλά έργα που κάνουμε για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μειώσουμε το ενεργειακό και το αποτύπωμα του άνθρακα, του διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον, και όλα αυτά τα κάνουμε γιατί μας εμπνέει ο τόπος μας. Αυτός ο πανέμορφος τόπος που μας χάρισε απλόχερα η φύση και πρέπει να διατηρούμε ως κόριο οφθαλμού. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, το πρώτο γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ. Ως διευθύντρια του Γενικού Λυκείου συμμετέχουμε και εμείς, όπως και τα άλλα σχολεία, στην πρωτοβουλία και δράση για το περιβάλλον που ο Δήμος οργάνωσε σε συνεργασία μαζί μας, καθαρίζοντας τους προάβλιους χώρους των σχολείων μας. Έχουν τα παιδιά μας, φορώντας πάντα μάσκες, γάντια, σακούλες, εκπαιδευτικούς που τα συνοδεύουν, προκειμένου να προσφέρουμε κι εμείς το ελάχιστο, πραγματικά το ελάχιστο είναι, που μπορούμε να κάνουμε στην υπόθεση αυτή. Οι μαθητές μας όμως, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε εποχές δύσκολες όπως η φετινή που υπήρχε τηλεκπαίδευση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, συζητούν μαζί μας, συζητάμε μαζί τους για το περιβάλλον, επεξεργαζόμαστε δράσεις και θέματα, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σαν άτομα, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι, προκειμένου κάπως να περιοριστεί η καταστροφή, η κρίση, η περιβαλλοντική που βιώνουμε όλες τις μέρες μας.